Στρατιώτη Μπαλτάκο, μπορείτε κι εσείς να μετέχετε στην κουβέντα, καλώντας μέσα, στέλνοντας ερωτήσεις μέσα από τα social media. Ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Μπαλτάκο, ευχαρίστω στη διάθεσή σας να μεταφέρω τι ερωτήσεις τηλεθεατών. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και καλό μήνα, κύριε Μπαλτάκο. Καλό μήνα επίσης. Τι ετοιμάζετε, πείτε μου. Τι ετοιμάζω. Κόμμα. Δεν είναι κάτι που ετοιμάζω μόνο εγώ. Αλλά. Αρκετοί ασχολούνται. Δηλαδή. Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχει μια τάση στον χώρο των δικό μας τον ευρύτερο, που είναι ο κεντροδεξιός ή δεξιός χώρος, η οποία τάση λέει ότι υπάρχει κάποιο κενό ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει πια μια κεντρώα πολιτική, και στα άλλα κόμματα τα δεξιά ή, ας το πούμε έτσι, ακροδεξιά, υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί με ένα αμιγώς δεξιό κόμμα. Γίνονται λοιπόν συζητήσεις αρκετές και ανιχνευτικές και άλλες πιο προχωρημένες για την πιθανότητα δημιουργίας ενός τέτοιου δεξιού κόμματος, το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την παράδοσή μας, με την Ορθοδοξία φυσικά, και με το χώρο των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα. Τέτοιες συζητήσεις γίνονται και είναι πολύ προχωρημένες. Προχωρημένες δηλαδή σε τι βαθμό? Αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα από το 16, αν γίνουν εν ώψη της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να πει κάποιος, είσαστε έτοιμοι να κατεβείτε συγκροτημένα με ψηφοδέλτια και να διεκδικήσετε ψήφο λαού? Κοιτάξτε, αν δείτε, αν υποθέσουμε ότι γίνει αυτό που λέτε, ασφαλώς υπάρχει ετοιμότητα. Ο χρόνος δηλαδή είναι υπέρ αρκετός. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει σκοπιμότητα. Άλλο πράγμα είναι η ετοιμότητα, άλλο πράγμα είναι η σκοπιμότητα. Δηλαδή, εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε όλοι αυτοί οι οποίοι συζητάνε για αυτό το ζήτημα, δεν είναι να κάνουμε κακό στην παράταξή μας, ούτε να κάνουμε κακό στη χώρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι καλό και όχι κακό. Συνεπώς, μας απασχολεί η σκοπιμότητα δημιουργίας μιας τέτοιας κίνησης. Ότι υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχουν τα πάντα. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Είτε αυτό είναι το επιτελείο, είτε είναι η σχεδιασμοί για όλη τη χώρα, ονομασία, όλα αυτά υπάρχουν. Πώς θα το πείτε δηλαδή? Η σκέψη είναι να το πούμε ρίζες. Ρίζες. Ναι. Επειδή ακριβώς εμείς είμαστε κοντά στην παράδοση και πιστεύουμε στην παράδοση, πιστεύουμε στις παραδόσεις του ελληνικού λαού, πιστεύουμε, όπως είπα πριν, στην ορθόδοξη παράδοση του ελληνικού λαού, νομίζουμε ότι η λέξη ρίζες είναι η πιο εκφραστική. Αλλά και πάλι τονίζω ότι αν η σκοπιμότητα μας οδηγήσει εκεί, τότε θα το κάνουμε. Αν η σκοπιμότητα δημιουργία τέτοιου κόμματος δεν μας οδηγήσει, τότε θα επιφυλαχθούμε και θα περιμένουμε. Με τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και την Εκκλησία. Όχι την Εκκλησία με την έννοια της ιεραρχίας, με τον ευρύτερο κόσμο της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι ένας χώρος τεράστιος. Δεν είναι μόνο η ιεραρχία, είναι ο κατώτερος κλήρος, είναι τα σωματεία, τα εκκλησιαστικά, είναι το πίμνιο, οι άνθρωποι που πιστεύουν, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην Ορθοδοξία. Όλοι αυτοί τώρα σε μεγάλο βαθμό δεν εκφράζονται εύκολα και δεν εκφράζονται πολύ από τα υφιστάμενα πολιτικά σχήματα. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Νέα Δημοκρατία εκφράζονταν, αλλά ήταν λάθος μεγάλο, για το οποίο εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ήταν λάθος βέβαια και μπορώ να το πω και τώρα, η ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, το οποίο αποξένωσε τη Νέα Δημοκρατία από τον χώρο αυτό. Ήσασταν χρόνια ολόκληρα πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Τώρα πού βρίσκεστε σε σχέση μαζί του? Που βρίσκομαι, ξέρω τι κάνει, ξέρει τι κάνω, και θα πω μια φράση του Ρίτσου, ένα πείμα του Ρίτσου, το οποίο λέει με πολύ σαφήνεια, καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν χρειάζεται να επικοινωνείς, τα λόγια είναι για αυτούς, οι λέξεις και οι φράσεις είναι για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζονται. Το να επικοινωνείς με κάποιον ο οποίος ξέρει τι θέλει και εκείνος ξέρει τι θέλω, δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν χρειάζεται επικοινωνία. Γιατί πολλοί με ρωτάνε αν επικοινωνούμε, αν μιλάμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω κι εγώ. Το ξέρω, γι' αυτό προλαμβάνω. Πότε οι σχέσεις σας σταματήσανε να είναι τόσο στενές όσο ήταν παλαιότερα? Εντάξει, οι σχέσεις δεν σταματήσανε ποτέ να είναι στενές και δεν μπορούν να σταματήσουν γιατί είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν συναντιέστε πια και δεν μιλάτε τόσο συχνά. Είναι απαραίτητο. Σας είπα και πριν. Ξέρω τι κάνει. Αυτό σημαίνει ότι φύγατε από κοντά του? Ασφαλώς, εφόσον τώρα δεν είμαι στη θέση αυτή. Είναι τόσο μεγάλο που σας οδηγεί και στη συγκρότηση ενός καινούριου κόμματος που θα αποσπάσει κομμάτι ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας είπα το ότι εξετάζουμε. Δηλαδή τώρα τον Πρωθυπουργό ή όχι? Όχι, δεν χτυπάω καθόλου. Γι' αυτό σας είπα ότι εξετάζουμε τη σκοπιμότητα. Διότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκαν στο δικό μας χώρο ή ανήκουν στο δικό μας χώρο και επειδή δεν θέλουν να ψηφίσουν το Α κόμμα ή το Β κόμμα, σκέφτονται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το σκέφτεται. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν το θέλουμε να συμβεί αυτό. Και εσείς θα κινηθείτε σε ποια γραμμή με το καινούργιο αυτό κόμμα? Αμιγώς δεξιά γραμμή. Δεν είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας αυτή ούτως ή άλλως? Τώρα πια δεν είναι, εφόσον συνταυτίζεται με τι το σημαίνει Πασόκ. Δηλαδή αυτό.
δεν είναι πια δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Δεν το καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ δεξιά, ήταν πάντα κεντροδεξιό κόμμα. Είχε κεντρώες πολιτικές και δεξιές πολιτικές. Είχε κεντρώους πολιτικούς και δεξιούς πολιτικούς. Τώρα λόγω των συνθήκων.